παγαλάκια να λένε εναντίον του συλλαλητηρίου. Όλα τα καλά, η παρουσία όμως του κόσμου τους τρομάζει. Πρέπει να εξηγηθεί κάθε κόμμα. Δίνει τη λέξη Μακεδονία. Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, οι γεννηματά δίνουν τη λέξη Μακεδονία. Από τα λεγόμενά τους εγώ συμπεραίνω ότι το δίνουν. Αυτό ήρθε αυτή η συγκέντρωση να ματαιώσει. Η Ένωση Κεντρών μέχρι τέλους θα εργαστεί να ματαιώσει τα σχέδια των Ανθελήνων. Και ο Τσίπρας δυστυχώς δουλεύει για τους Ανθέληνες. Λυπούμε. Παρακαλώ, το τελευταίο διάστημα όλα τα κανάλια περνάνε την άποψη ότι πρέπει να δώσουμε τη λέξη Μακεδονία. Ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, είμαστε κουρασμένοι, 150 κράτη τους έχουν αναγνωρίσει κλπ. Είναι τα παπαγαλάκια του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και της κυρίας Γεννηματά που περνάνε αυτή την άποψη. Αυτό το συλλαλητήριο που θα είναι μήνυση στην ιστορία σε όγκο, η Μακεδονία έχει μόνο ιστορία. Είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο κόσμο τελικά. Και δεν πρόκειται να την καλύψουμε σε κανένα. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μισή ώρα πριν τις 2. Αυτό το συλλαλητήριο ζητάει από τους αρχηγούς όλων των κομμάτων να ξεκαθαρίσουν. Δίνουν το Μακεδονία. Όχι να λένε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, φαφλατάδικα, φαφλατάδες της Γεννηματά, φαφλατάδες του Μητσοτάκη, φαφλατάδες του Τσίπρα και να μην καταλαβαίνει ο ψηφοφόρος τι κάνουνε, πού το πάνε. Εδώ πάει σαφώς τώρα για μειοδοσία. Και το συλλαλητήριο αυτό πρέπει να την αποτρέψει τη μειοδοσία. Ούτε ο ίδιος ο Τσίπρας που το είπα δεν μπορεί να αναλογιστεί ότι το στίγμα θα είναι επί της κεφαλής του ιδίου και της οικογένειάς του εσαΐ αυτή η μειοδοσία. Η λέξη Μακεδονία δεν πρέπει να αρθεί. Είναι μειοδοσία. Και αυτό που κάνουν όλα τα κανάλια επί εβδομάδες τώρα ότι κουραστήκαμε, ότι 150 κράτη έχουν αναγνωρίσει με το όνομα Μακεδονία, πρέπει να τελειώνουμε. Αυτά είναι τα επιχειρήματα της προδοσίας. Η Ελλάδα πρέπει να σταθεί όρθια. Αν πάρουν τη λέξη Μακεδονία, μετά θα ζητάνε τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία του Αιγαίου. Και τότε ο Τσίπρας θα κάνει χαρακτήρι με το Μητσοτάκη. Και τα κόμματα αυτό. Αλλά τώρα επειδή βλέπουμε ότι όλα τα παπαγαλάκια των καναλιών πάνε να περάσουν την άποψη να δώσουμε το όνομα Μακεδονία, έχουμε κουραστεί από 27 χρονών αρνήσεις ότι όλη η ανθρωπότητα τους έχει αναγνωρίσει με το όνομα Μακεδονία, πάνε να περάσουν αυτή την άποψη και φοβόμαστε ότι σε αυτή την άποψη συντάσσεται και η Νέα Δημοκρατία και η Γεννηματά και ο ΣΥΡΙΖΑ συντάσσονται με αυτή την άποψη. Γι' αυτό βλέπουμε αληθινό κίνδυνο. Βλέπουμε αληθινό κίνδυνο να προδοθεί η χώρα. Η δική μου άποψη είναι, ναι, η δική μου άποψη το είπα και στην Αγγλίδα πρέσβητα προχθές και στον Αμερικανό πρέσβη, του το είπα προδημήν, θα τον πω, θα τον δω αυτή την εβδομάδα, είναι να ονομαστούν Σκόπια. Δηλαδή να δώσουμε εμείς ισχυρά οικονομικά ανταλλάγματα και πολιτική στήριξη και αυτή η έλεξη καλής θέλησης να αλλάξουν ονομασία. Αυτό είναι, να γίνει ένας συμβιβασμός και από τις δύο πλευρές. Εμείς μεν. Όχι, το Σύνταγμα έτσι κι αλλιώς μετά το ξαναλάζουν αυτοί. Ακούστε το Σύνταγμα που λέει ο Μητσοτάκης, λέει δεξί, λένε για το Σύνταγμα. Είναι καλό να αφαιρεθούν από το Σύνταγμα τα λειτουργικά άρθρα, αλλά σε 6 μήνες μπορεί αυτοί να ξαναφέρουν σκληρό Σύνταγμα εναντίον της Ελλάδος. Δεν μας κατοχυρώνει κάτι. Το Σύνταγμα είναι κάτι που αναθεωρείται από κάθε χώρα κατά από κάποιες συνθήκες. Δεν μας κατοχυρώνει. Εμάς η κατοχύρωση είναι να μην χρησιμοποιήσουν το όνομα.
Αν δεν χρησιμοποιήσουν το όνομα, εμείς είμαστε πρόθυμοι να προχωρήσουμε σε συμβιβασμό. Δηλαδή να τους δώσουμε είσοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είσοδο για το ΝΑΤΟ, να αποστείλουμε επιχειρηματίες εκεί να κάνουν επενδύσεις, διευκολύνσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης γιατί είναι τυφλό υπόπεδο τα Σκόπια, να παράσχουμε κάθε στήριξη για την ανόρθωση του κράτους σε όλα τα επίπεδα. Αν όμως συνεχίζουν και διεκδικούν τη λέξη Μακεδονία, σημαίνει ότι έχουν κατά νου να προχωρήσουν στο μέλλον σε ανήθικες συμβάρους της Ελλάδος ενέργειες. Δηλαδή για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να ζητάνε το λιμάνι, να ζητούν τη Μακεδονία του Αιγαίου, να θέτουν ζητήματα αλυτρωτισμού εις βάρος της Ελλάδος. Είναι, η λέξη Μακεδονία είναι το κουμπί. Ακούστε, λέω και στο Μητσοτάκη και στο Τσίπρα, η λέξη Μακεδονία αν τους δοθεί είναι προδοσία. Ενώ αν αλλάξουν όνομα, εγώ ο Λεβέντης τα δέχομαι όλα, δεν φοβάμαι τίποτα πλέον από εκεί και μετά. Γιατί σημαίνει ότι δείχνουν καλή θέληση. Ενώ εδώ τώρα να μου λέτε να αφαιρέσουν άρθρα για λυτρωτισμό, να αλλάξουν σύνταγμα, αλλά να μείνει το Μακεδονία δικό τους, με συγχωρείτε, αυτό είναι προδοσία σε βάρος της Ελλάδος. Και γι' αυτό γίνεται το συλλαλητήριο. Δεν λέω ότι προδίνει, είναι προδοσία αν υπογράψει. Και αν μετέχει ένωση κεντρών στο συλλαλητήριο σήμερα, το κάνουμε για να τρομάξει η κυβέρνηση. Να μην βάλει τέτοια υπογραφή. Γιατί κάτι τέτοιο έκανε και ο Καραμαλής το 60 με τις συμφωνίες της Ζηρής και του Λονδίνου και έβαλε τον Τούρκο εγγυητή στην Κύπρο και μετά έχουμε διαμερισμό της Κύπρου και απόβαση των Τούρκων στην Κύπρο. Δηλαδή ίδιο έγκλημα έκανε και ο Καραμαλής. Χαιρετίζω όλους τους φίλους της Ένωσης Κεντρών και τα μέλη σε όλη τη χώρα, άνδρες και γυναίκες, νέους και νέες. Το συλλαλητήριο που έγινε χθες στην Αθήνα ήταν μεγάλο και σε όγκο και σε παλμό. Και ήταν λάθος της κυβέρνησης ότι επιχείρησε να το υποβαθμίσει, όπως το ίδιο έκανε και με το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Η Ένωση Κεντρών δεν πιστεύει σε συλλαλητήρια. Αλλά εδώ στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί 1,5 μήνα τώρα ένα κλίμα ότι έχουμε κουραστεί με το θέμα των Σκοπίων, 150 κράτη έχουν αναγνωρίσει με το όνομα Μακεδονία τα Σκόπια, δεν μας βγάζει πουθενά να συνεχίσουμε να αρνούμαστε. Είναι ένα κλίμα υποτέλειας και ειδοπάθειας να παραχωρήσουμε τη λέξη Μακεδονία. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Γιατί να παραχωρήσουμε τη λέξη Μακεδονία? Τι θα κερδίσουμε? Ο λαός μίλησε και είναι σαφές ότι δεν θέλει να παραδώσει τη λέξη Μακεδονία. Εδώ όμως υπάρχουν τρία κόμματα. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ που με ευχαρίστηση την παραδίδει, αρκεί λέει να πληρούνται άλλοι κανόνες. Υπάρχει η κυρία Γεννηματά που επίσης παραδίδει τη λέξη Μακεδονία, είναι σαφές από τις κουβέντες όλων των εκπροσωπών της. Και υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία και αυτή ήταν μισή-μισή. Άλλοι λέγανε να πάμε στα συλλαλητήρια, άλλοι λέγανε όχι. Λένε στη Νέα Δημοκρατία για τον Βουκουρέστη. Μα το Βουκουρέστη ήταν Μακεδονία Παύλα Σκόπια. Άρα είχε παραδοθεί η λέξη Μακεδονία στο Βουκουρέστι. Άρα ούτε η Νέα Δημοκρατία είναι σύμφωνη με τη θέληση του λαού. Και τα τρία κόμματα παραδίδουν τη λέξη Μακεδονία. Μπροστά σε αυτό αναγκάστηκα σαν αρχηγός Ένωσης Κεντρών να καλέσω όλους να συμμετάσχουν οι φίλοι μας στο συλλαλητήριο, γιατί βλέπω αληθινά κίνδυνο αυτή τη φορά να παραδοθεί η λέξη Μακεδονία. Τώρα, αν παραδοθεί η λέξη, γιατί είναι τρομερά επικίνδυνο? Γιατί θα τρομολογηθούν σχέδια για τη Μακεδονία του Αιγαίου? Γιατί θα μπουν στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έχουν και ανάγκη την Ελλάδα, οι Σκοπιανοί?
Και θα υπάρχει αληθινός κίνδυνος, αληθινός κίνδυνος για την πόλη της Θεσσαλονίκης, που θα είναι πια το διακύβευμα η πόλη της Θεσσαλονίκης. Και ο ίδιος ο Τσίπρας δεν έχει αναλογιστεί, από ό,τι τον είδα στη συνάντησή μας, δεν έχει αναλογιστεί τις επιπτώσεις του τι θα πάθει η Ελλάδα αν παραδώσουμε τη λέξη. Σε τι κικαιώνα θα μπούμε. Θα γίνουμε από ενδικαίο, θα γίνουμε εναδίκο. Από κατήγοροι θα γίνουμε κατηγορούμενοι. Θα τρέχουμε να μπαλώσουμε τις τρύπες που θα ανοίξουν με αυτή τη συμφωνία, αυτή που θα υπογράψουν. Του είπα μάλιστα ότι το στίγμα είναι βαρύτατο για τον ίδιο και για την οικογένειά του και πρέπει να μην αποτολμήσει να βάλει υπογραφή. Ούτε στη Βουλή να φέρει τέτοιο πράγμα, να βάλει την Ελληνική Βουλή να παραδώσει τη λέξη Μακεδονία, να φέρει τους βουλευτές σε τέτοιο δίλημα, ιδιαίτερα δε να φτιάξει την πλειοψηφία του 151 με προδότες άλλων κομμάτων. Αν το έχει κατά νου αυτό, δεν ταιριάζει αυτό σε αριστερό ηγέτη. Εξευτελίζει και την αριστερά ο κύριος Τσίπρας αν το κάνει αυτό. Εμείς σαν Ένωση Κεντρών θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους να ματαιώσουμε αυτό το σχέδιο. Ούτε για ψήφους το κάνουμε, ούτε για να δείξουμε τους πατριώτες. Ξέρουμε ότι και στο συλλαλητήριο υπήρχε ακροδεξιή, Χρυσή Αυγή, αυτά που δεν έχει δίκιο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μας ένοιαζε ποια ήταν. Εμείς είμαστε συνεχιστές των παραδόσεων του Πλαστήρα, του Γεωργίου Παπανδρέου, του Ιωάννου Ζήγρη, του Γεωργίου Μαύρου, ανθρώπων πατριωτών, ανθρώπων που δεν παρέδωσαν τίποτε. Η ευκολία με την οποία ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Γεννηματά παραδίδουν τη λέξη Μακεδονία με βάση σε σκέψεις. Ή φέρονται επιπόλαια ή κάτι χειρότερο βαδίζουν βάση σχεδίου. Το δεύτερο θέλω να το βγάλω από το νου μου. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Λεβέντη. Α, τον έχουμε. Ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Καλό μεσημέρι, κύριε Λεβέντη. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε. Εσείς πώς είστε. Πού βρίσκεστε καταρχήν. Πού σας βρίσκουμε. Μπήκα σε ένα χώρο για να σας μιλήσω. Δώστε μας έτσι μια πρώτη εικόνα από τη δική σας οπτική. Το πώς είδατε, πώς ακούσατε τις ομιλίες, πώς είδατε τον κόσμο. 1,5 εκατομμύριο κόσμος είναι τουλάχιστον. Λέτε 1,5, Βέβαια, γιατί είναι. Πώς τον είδατε τον κόσμο, κύριε Πρόεδρε. Μέχρι τη Βασιλή Σοφία επάνω έχει κόσμο. Όλοι οι σταδίου, η Πανεπιστημίου, η Μητροπόλεως, η Καραγιώνη Σερβίας ως κάτω. Το περιμένατε εσείς. Περίμενα εγώ 1,5 εκατομμύριο κόσμο, γιατί έχει εναντιωθεί ο κόσμος σε όλα τα κόμματα και ούτε είναι ευχαριστημένος και με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας ο κόσμος. Η Νέα Δημοκρατία σαμπόταρε το δημοψήφισμα ουσιαστικά. Όταν ο Δένδιας βγαίνει, Μπακογιάννη βγαίνει και λένε δεν θα πάμε. Το συλλαλητήριο εννοείται. Το συλλαλητήριο. Το συλλαλητήριο. Για το συλλαλητήριο. Γιατί είπα, δημοψήφισμα. Τα λόγια του Μίκη. Σας ήρθαν τα λόγια του Μίκη στο νου, κύριε Λεβέντη. Συγγνώμη, ναι. Πιστεύετε ότι η επιτυχία του συλλαλητηρίου μπορεί να επηρεάσει πραγματικά τη βούληση της κυβέρνησης και να αλλάξουν κάποια πράγματα σε σχέση με το σκοπιανό φίλο. Φωτιά στα μπατζέκα του Τσίπρα. Φωτιά στα μπατζέκα του αν δεν τρομάξει. Αν δεν επηρεαστεί και κάνει τον αδιάφορο, μοιάζει με τον Μουσολίνι πλέον, δικτάτορας. Συγγνώμη, εκείνος πόσο κόσμο μπορεί να βγάλει στην Αθήνα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας πόσο κόσμο μπορεί να βγάλει, 10.000. Ναι. Λοιπόν, αν μου λέτε ότι 1,5 εκατομμύριο κόσμος δεν τον τρομάζει, τότε έχει φασιστική νοοτροπία. Βλέπετε να υπάρχει περίπτωση. Τον οποιοδήποτε πρέπει να κάνει να ξανασκεφτεί τον οποιοδήποτε, όλους μας, τους πολιτικούς αρχηγούς, τα κόμματα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όλους πρέπει να κάνει το συλλαλητήριο να ξανασκεφτούν και να προβληματιστούν, όλους. Αν κάποιοι κάνουν το λάθος να το αγνοήσουν αυτό το συλλαλητήριο, το επόμενο θα είναι τριπλάσιο, να το ξέρουν, το επόμενο πια θα είναι όλη η Ελλάδα έξω. Και να φανταστείτε ότι δεν λειτουργούσαν πάλι τα κινητά. Ναι. Πάλι τα ίδια έσχη.
Εγώ πώς καταφέρνω και μιλάω είναι άλλο ζήτημα τώρα. Όχι, έχετε δίκιο. Και εμείς είχαμε πρόβλημα στην επικοινωνία με τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Όπως επίσης υπήρχαν πολλά προβλήματα στην προσέλευση του κόσμου. Υπήρχαν πολλά προβλήματα με τους ανθρώπους που είχαν μείνει στα διόδια γιατί γινόταν ένας χαμός. Δεν λειτουργούσαν κατά τύχη τα ακυρωτικά μηχανήματα στους σταθμούς του μετρό. Ήθελε να εμποδίσει το μετρό να μην λειτουργεί. Και παρότι οι φραγμοί είχαν μπει πολύ χαμηλά, βλέπουμε ήδη επεισόδια. Σε άλλες περιπτώσεις το έχει δωρεάν το μετρό. Σωστά. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι... Τι είναι αυτά, δημοκρατία έχουμε. Δημοκρατία έχουμε. Λοιπόν. Δημοκρατία του Τσίπρα. Αλλά και ο Μητσοτάκης, ο οποίος είπε στην αρχή για τη Θεσσαλονίκη ότι να μην πάει ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας. Μετά όταν είδε ότι ο κόσμος έγραψε στα παλιά τα παπούτσια τον ίδιο τον Μητσοτάκη, είπε ελεύθεροι να πάτε. Τώρα η μισή έτσι, η Νέα Δημοκρατία είναι 50-50. Πρέπει να βγει να ξεκαθαρίσει ο Μητσοτάκης. Το Μακεδονία το δίνει. Τη γραμμή. Ακούτε. Ναι. Σας ακούμε. Το Μακεδονία και γεννηματά. Και ο Τσίπρας. Το Μακεδονία το δίνουν σε σύνθετη μορφή. Γιατί βλέπω στα κανάλια πολυλογίες, φαφλατάδες και κυκλοφορούν του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, της γεννηματά. Αλλά δεν καταλαβαίνω ποια είναι η στάση τους. Λοιπόν, γιατί ο ελληνικός λαός σήμερα ζητάει να μην δοθεί η λέξη Μακεδονία. Μάλιστα. Και φάνηκε. Ήταν ξεκάθαρο. Θα είναι ο Πέλεκης πολύ... επί των κεφαλών τους. Και αυτό απέδειξε το σημερινό συλλαλητήριο. Αν τον αγνοήσουν. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εσείς οι δημοσιογράφοι, γιατί το συνάφη το δικό σας, θα πω και μια κακή κουβέντα για το συνάφη. Πείτε την γρήγορα, γιατί έχουμε κάποια επεισόδια και πρέπει να σας διακόψουμε. Ναι, παρακολουθώ σε όλα τα κανάλια να λέτε κουραστήκαμε, 150 χώρες αναγνωρίσανε με το όνομα Μακεδονία, ήρθε η ώρα. Είναι η έτσι, το θέλουν οι Αμερικάνοι και περνάτε την άποψη να υποκύψουμε. Λάθος κανάλια βλέπετε και λάθος ραδιοφωνά έχουμε και κύριε Λεβέντη. Παρακολουθήστε το. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσουμε και αύριο. Θα ζητούμε συγγνώμη, έχει κάποια επεισόδια. Να συνδεθούμε τηλεφωνικά και με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά και στο ίδιο πλέον. Το μήνυμα ποιο είναι, Πρόεδρε, σήμερα μετά από αυτή τη λαοθάλασσα Ελλήνων? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει ο Πρόεδρος Δημοκρατίας να καλέσει τον Τσίπρα για Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και αλλαγή στάσης. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι το πόρισμα. Ο λαός είναι ίδιος με αυτό που πίστευε και ως χθες. Ναι. Οι πολιτικοί πρέπει να προσαρμόσουν τις ενέργειές τους με βάση τη λαϊκή θέληση. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πόρισμα. Και εδώ πλέον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να πάρει την ευθύνη, να καλέσει τον Τσίπρα και να οργανώσουν και Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, αλλά και να πούνε εφεξής τη στάση θα την σταθμίσουμε αφού λάβουμε υπόψη όλους. Πάντως η σημερινή συγκέντρωση, το συλλαλητήριο το σημερινό, ήταν και μήνυμα και προς τους έξω και προς τους άλλους, έτσι. Ακούστε, κάνανε πάλι ατιμίες. Πάλι δεν λειτουργούσαν κινητά μέσα στον χώρο της συγκέντρωσης. Πάλι είχαν ετοιμάσει οι αναρχικοί σε μια απόσταση 300 μέτρων άλλη αντισυγκέντρωση. Πάλι απειλούσαν, πάλι τα κανάλια δεν μετέδιδαν, με εξαίρεση κάτι μικρά κανάλια, Blue Sky και κάτι τέτοια. Δηλαδή πάλι τα μεγάλα κανάλια σταματήσανε στην ομιλία του κύριο Θεοδωράκη, λέτε. Θεοδωράκη, ναι, ούτε Κασιμάτι, ούτε μετά, τίποτε. Δηλαδή πάλι το σαμποτάζ ήταν απόλυτο. Είναι δηλαδή η αιμονή Τσίπρα, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει τις ιστορικές του ευθύνες. Δηλαδή τώρα το μετρό δεν λειτουργούσε,
Πρόεδρε, από μόνο του το συλλαλητήριο μπορεί να προκαλέσει εξελίξεις. Ακόμα και αν κάποιος δεν θέλει να το δει. 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Ποτέ δεν είχε ο Τσίπρας για να κάνει τέτοιο, να μαζέψει τέτοιο κόσμο πρέπει να ζήσει 500 χρόνια. Ποια είναι η εκτίμησή σας, Πρόεδρε, για τον κόσμο που συγκεντρώθηκε? Κοιτάξτε, ο κόσμος ήταν μέχρι τις 3:30 ερχόταν κόσμος από παντού. Δική σας εκτίμηση είναι πια ότι πόσοι ήταν? 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Μάλιστα. Κατελάχιστον, γιατί ήταν η Αμαλίας ήταν η Σταδίου, η Πανεπιστημίου, η κάθετη δρόμη η Ερμού, Μητροπόλεως και Καραγιώρης Σερβίας και όλοι οι πάροδοι μέχρι τη Βασιλής Σοφίας και την Αμαλίας. Τέτοιος κόσμος δεν έχει συγκεντρωθεί, δηλαδή ούτε στις καλές μέρες του Πασόκ, καταλαβαίνετε, του Γεωργίου Παπανδρέου, δεν έχει μαζευτεί τέτοιος κόσμος, τόσος ογκώδης σε πλήθος κόσμος. Γι' αυτό απολύτως ξεκάθαρο. Ελπίζω ότι δεν θα αρχίσουν πάλι τις χειρονίες και να λένε τις βλακίες ότι δεν έχει σημασία, τα συλλαλητήρια δεν επηρεάζουν κτλ. Παρά θα κάνουν με σοφροσύνη να μελετήσουν τι οδήγησε αυτό τον κόσμο. Το θέντος ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία ήταν. Μόνο εγώ ήμουν από τους πολιτικούς αρχηγούς πάλι. Κανείς δεν ήταν. Μάλιστα. Δηλαδή είδα το... Ο Μητσοτάκης βεβαίως δεν ήταν. Η αδερφή του έλεγε να μην, δεν πάει. Η Ντόρα. Ο Δένδιας είπε, έλεγε δεν είναι σωστό το δημοψήφισμα. Ήτανε κάτι τζιτζικώστες, πάλι δηλαδή δεύτερα βιολιά. Δεν ήταν εκείνος ο άλλος ο Κέδε, ο δήμαρχος Σαμαρουσίου. Ο κ. Πατούλης λέτε. Ναι, εντάξει, αλλά δεν ήταν, δηλαδή έλειπε η πολιτική ηγεσία από εκεί. Ναι. Έλειπε και συνεχίζαν τα σαμποτάζ και τις ειρωνίες μέχρι τελευταία στιγμή σε όλα τα κανάλια. Δηλαδή αυτό είναι ότι ίσως αυτό βέβαια είχε και το αντίθετο αποτέλεσμα, ήρθε ο κόσμος. Αντί ναι. να αποτρέψει τον κόσμο να μην έρθει, νομίζω αυτό τον έκανε να έρθει. Το ότι έβλεπε σε όλα τα κανάλια και σε όλα τα πάνελ να λένε ότι πέρασαν πολλά χρόνια, 150 κράτη έχουν αναγνωρίσει τη λέξη με το όνομα Μακεδονία, κουραστήκαμε, δημιουργούσαν κλίμα ιτοπάθειας και μειοδοσίας. Μάλιστα. Πάντως είναι σημαντικό ότι ακούσαμε μέχρι και την Εκκλησία με έναν πιο... πύρινο λόγο από την προηγούμενη συγκέντρωση, έτσι. Ναι, το λάθος ήταν από την προηγούμενη φορά του Ιερώνυμου, που επειδή είχε συμφωνήσει με τον Τζίπρα και είπε να μην μετάσχει η Εκκλησία, δεν μετέσχει η Εκκλησία, αλλά μετέσχει ο πιστός λαός και φοβήθηκε μετά η Εκκλησία μη χάσει τον κόσμο και τώρα στο σημερινό μετέσχε. Μάλιστα. Ξέρετε, πολλές φορές, όπως και η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη είχε πει να μην μετάσχουμε. Έστειλε και εντολή σε όλες τις τοπικές να μην μετάσχουν η Νέα Δημοκρατία. Όταν είδε όμως ότι αυτοί ήταν αποφασισμένοι να συμμετάσχουν, άλλαξε την εντολή και λέει ελεύθεροι είστε να μετάσχετε. Επειδή έχετε ανεπτυγμένο... Είναι πολύ εύκολα τα κόμματα να χάσουν τους πιστούς τους. Το πολιτικό σας ένστικτο και το πολιτικό σας κριτήριο τι λέει ότι θα συμβεί από εδώ και πέρα? Σας είπα, Συμβούλιο Αρχηγών θα γίνει σύντομα. Και οι ίδιοι οι ξένοι και οι Αμερικάνοι θα πάψουν, δεν μπορεί να καταπιέσει ένα λαό με το ζόρι να το κλέψεις το λαό. Πάνε να κάνουν κλοπή, ιστορική, πολιτισμική κλοπή από τον ελληνικό λαό. Δεν γίνονται έτσι οι δουλειές. Δεν γίνονται έτσι δουλειές όπως πάει ο Τραμπ, καταλάβατε, ή οι Αμερικανοί. Αλλά και πάλι, και τότε βρεθήκαν εδώ πολιτικοί που είπαν εντάξει θα το κάνουμε, με το ζόρι θα το περάσουμε, απεδείχθη ότι ούτε έτσι περνάει. Δηλαδή και οι ξένοι έφαγαν το χαστούκι τους και οι Έλληνες πολιτικοί που ήταν πρόθυμοι να προδώσουν έφαγαν και αυτοί το δικό τους το χαστούκι σήμερα. Μάλιστα. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, να είστε καλά.